Στον πλανήτη μας υπάρχουν πάνω από 5.700 ορυκτά, από τα οποία τα περισσότερα δεν θα τα δούμε και ποτέ στη ζωή μας. Ανάμεσά τους όμως ξεχωρίζει μια ιδιαίτερη ομάδα, η πολύτιμη λίθη. Όλοι ξέρετε βέβαια σε τι αναφέρομαι, αυτές τις μικρές πετρούλες που διακοσμούν κοσμήματα και για τα οποία θα πρέπει να βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη μας άμα θέλουμε να τα αποκτήσουμε. Πολλοί από αυτούς τους πολύτιμους λίθους κοστίζουν αρκετές χιλιάδες δολάρια το καράτι. Τι είναι όμως το καράτι? Το καράτι είναι μονάδα μέτρησης του βάρους, ακριβέστερα της μάζας των πολύτιμων λίθων και ιδιαίτερα των διαμαντιών. Σήμερα δεν στοιχεί ακριβώς σε 0,2 γραμμάρια. Για να μην μείνουμε όμως μόνο στα λόγια, πάμε να δούμε αναλυτικότερα 10 από τους πιο ακριβούς πολύτιμους λίθους του πλανήτη Γη και πόσο θα πρέπει να πληρώσει κανείς για να τους αποκτήσει. Υπάρχουν αρκετές λίστες που διαφοροποιούνται μεταξύ τους, οπότε εμείς απλά θα αναφέρουμε τα δικά μας αγαπημένα. Στη 10η θέση, με τιμή μόνο 1.200 δολαρίων το καράτι, ο Τανζανίτης. Πολύτιμος λίθος, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1967. Όπως μπορεί να έχετε ήδη μαντέψει από την ονομασία του, είναι ένας λίθος ο οποίος βρίσκεται μόνο στην βόρεια Τανζανία, στους πρόποδες του όρους Κιλιμάντζαρο. Έγινε διάσημος όταν η εταιρεία κοσμημάτων Tiffany & Co. ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τον Τανζανίτη στα κοσμήματά της. Ο πολύτιμος λίθος διαθέτει μια βαθιά μπλε βιολετή απόχρωση, η οποία είναι χαρακτηριστική στο ζαφύρι. 1.200 δολάρια μπορεί να σου φανούν λίγα, ειδικά αν τον συγκρίνεις με άλλους πολύτιμους λίθους, που θα αναφέρουμε στη συνέχεια βέβαια. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι η τιμή του θα εκτοξευθεί τα επόμενα 20 με 25 χρόνια λόγω της μείωσης των αποθεμάτων του. Στην 1η θέση, με τιμή 9.500 δολαρίων, ο μαύρος οπάλιος. Ο μαύρος οπάλιος είναι από τους πιο περιζήτητους οπάλιους στον κόσμο. Ο λίθος χαρακτηρίζεται από ένα σκούρο σώμα. Απαντάται αποκλειστικά στην περιοχή Lightning Ridge, στη νότια Ουαλία. Θεωρείται ότι είναι ένας από τους εθνικούς θησαυρούς της Αυστραλίας. Ο βασιλικός είναι ο πιο πολύτιμος μαύρος οπάλιος του κόσμου και αποτιμάται στα 3 εκατομμύρια δολάρια το καράτι. Η σπανιότατη αυτή έβρεση οπάλιου ζυγίζει 300 καράτια και καταγράφηκε πριν από 14 χρόνια όταν ο ιδιοκτήτης της αποφάσισε να την πουλήσει. Στην 8η θέση, με τιμή 10.000 δολάρια το καράτι, η κόκκινη βύριλος. Ενώ απαντάται αποκλειστικά στην Γιούτα, στο Νέο Μεξικό και στο Μεξικό, μόνο η ποικιλία η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Γιούτα, πιο συγκεκριμένα στα όρη Γουάγουα, θεωρείται ότι πληρεί τις προδιαγραφές ενός πολύτιμου λίθου. Παρουσιάζει μερικές διαφορετικές αποχρώσεις βαθύ κόκκινου χρώματος, κάθε μία εξίσου γοητευτική. Η ποικιλία της κόκκινης βύριλου είναι μία από τις πιο σπάνιες της οικογένειας βυρύλου, στην οποία συγκαταλέγονται και τα σμαράγδια. Γι' αυτόν τον λόγο, πολλές φορές η κόκκινη βύριλος αναφέρεται και ως κόκκινο σμαράγδι. Όπως τα σμαράγδια, έτσι και η κόκκινη βύριλος παρουσιάζει εγκλίσματα και σχισμούς. Η τιμή αυτού του ασυνήθιστου λίθου μπορεί να φτάσει στα 10.000 δολάρια το καράτι, αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι θα βρει έναν στην αγορά. Την 7η θέση, με τιμή 35.000 δολάρια το καράτι, ο μουσκραβίτης. Είναι ένας ακόμα πολύτιμος λίθος, ο οποίος ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία το 1967. Το όνομά του το πήρε από την περιοχή στην οποία βρέθηκε, την Μουσγκράβη. Το 2005 εξορίχθηκαν μόνο 8 πετράδια, τα οποία πληρούσαν τις προδιαγραφές για να χαρακτηριστούν πολύτιμη λίθη. Αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο σπάνιος είναι. Αυτοί που εξορίχθηκαν είχαν ποικίλα χρώματα, από ημιδιαφανές πράσινο έως γκριζοπομόβ. Λόγω της σπανιότητάς του είναι δύσκολο να καθοριστεί μια τιμή. Ωστόσο, οι ειδικοί το εκτιμούν συνήθως στα 35.000 δολάρια ανά καράτι. Στην 6η θέση, με τιμή 70.000 δολάρια το καράτι, ο Αλεξανδρίτης. Είναι ένας σπάνιος λίθος ο οποίος αλλάζει χρώματα. Αυτό δεν τον καθιστά μόνο απίστευτα όμορφο, αλλά ταυτόχρονα πολύτιμο. Αρχικά ανακαλύφθηκε στη Ρωσία το 1833. Έπειτα εντοπίστηκε και στη Σρι Λάνκα, την Τανζανία και την Ινδία. Συνήθως απαντώνται σε κομμάτια μικρότερα από ένα καράτι και γι' αυτό το λόγο όταν βρίσκεται ένας λίθος μεγαλύτερος από αυτό, η τιμή του εκτοξεύεται. Παραδείγματος χάρη, όσα είναι ένα καράτι κοστίζουν 15.000 δολάρια, ενώ αν είναι πάνω από καράτι, τότε η τιμή ανέρχεται στα 70.000 δολάρια το καράτι.
Το Ινστιτούτο Smithsonian κατέχει το μεγαλύτερο δείγμα Αλεξανδρίτη του κόσμου. Με κοπή Casio Cut και ζυγίζει 65,08 καράτια, η τιμή του οποίου υπολογίζεται πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια. Στην 5η θέση το Σμαράγδι, με τιμή 305.000 δολάρια το καράτι. Τα σμαράγδια είναι από τους πιο δημοφιλείς πολύτιμους λίθους στον κόσμο, γνωστά για το εξωτικό τους πράσινο χρώμα. Βρίσκονται κυρίως σε 4 διαφορετικές χώρες: Βραζιλία, Κολομβία, Ζιμπάμπουε και Ζάμπια. Οι λίθοι οι οποίοι είναι στην αγορά χαρακτηρίζονται από μικρές ατέλειες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν υπάρχει κάποιος στην αγορά χωρίς ατέλειες, τότε η τιμή του ανεβαίνει κατακόρυφα και μπορεί να πιάσει ασύλληπτα ποσά. Όταν ο οίκος δημοπρασιών Christie's ανακοίνωσε ότι το ιστορικό Rockefeller Emerald δημοπρατήθηκε, οι ειδικοί ήξεραν ότι θα έσπαγε κάθε ρεκόρ. Ο 18,04 καρατίων πολύτιμος λίθος αγοράστηκε από τον John Rockefeller για 5,5 εκατομμύρια ένα καράτι, το οποίο τον καθιστά το πιο ακριβό σμαράγδι ένα καράτι το οποίο έχει ποτέ πωληθεί. Αργότερα κληρονομήθηκε από τον γιο του, ο οποίος εν τέλει το πούλησε. Στην 4η θέση το ρουμπίνι, με τιμή 1,18 εκατομμύρια το καράτι. Ευρύως γνωστός ο βασιλιάς των πολύτιμων λίθων, διαθέτει ένα φάσμα ζωηρών κόκκινων αποχρώσεων. Κυμαίνεται από ροζ έως σκούρο κόκκινο χρώμα. Αποτελεί σύμβολο ζωής και πάθους. Αυτό προέρχεται από τους προγόνους μας που θεωρούσαν ότι το κόκκινο αντιπροσωπεύει το αίμα. Το 2015 ένα σπάνιο βρυμανικό ρουμπίνι δημοπρατήθηκε σε εκδήλωση του Sotheby's στη Γενέβη για πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο έχει την ονομασία το ρουμπίνι της Ανατολής, από έναν ποιητή του 13ου αιώνα, τον Ρούμι. Στην 3η θέση το ροζ διαμάντι, με τιμή 1,19 εκατομμύρια δολάρια το καράτι. Ενώ όλα τα έγχρωμα διαμάντια είναι σπάνια, το ροζ διαμάντι είναι αναμφισβήτητα το πιο σπάνιο από όλα. Στην παγκόσμια ετήσια παραγωγή διαμαντιών, αυτοί οι ροζ λίθοι αντιπροσωπεύουν το λιγότερο από 0,1%. Όταν βγαίνουν σε δημοπρασία, σπάνε άνετα το ρεκόρ του 1 εκατομμυρίου δολαρίου το καράτι. Το 2017 ένα εντυπωσιακό ροζ διαμάντι 59,6 καρατίων πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby έναντι 71,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το γνωστό και ως Pink Star έχει χαρακτηριστεί ως αψεγάδια στο παγκοσμίως από το Γεμολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής. Στην δεύτερη θέση ο Ιαδεΐτης, με τιμή 3 εκατομμύρια δολάρια το καράτι. Ο Ιαδεΐτης είναι ο πιο καθαρός, σπάνιος και ζωντανός πολύτιμος λίθος. Αν και είναι διαθέσιμο σε ποικιλία χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων κόκκινο, κίτρινο και μαύρο, το πράσινο είναι το πιο περιζήτητο. Μια συγκεκριμένη απόχρωση του ημιδιάφανου πράσινου σμαραγδιού, Imperial Jade, είναι το πιο περιζήτητο στον κόσμο. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ιαπωνική κουλτούρα που συμβολίζει κύρος και στάτους. Το 2014 όλοι περίμεναν ένα κολλιέ από ιαδεΐτη που κάποτε άνοιγε στην Αμερικανίδα Barbara Hutton να κάνει ρεκόρ ως το πιο ακριβό κόσμημα από ιαδεΐτη που έχει ποτέ πωληθεί. Το κολλιέ αυτό, που αποτελείται από 27 κορυφαίας ποιότητας λίθους ιαδεΐτη, πωλήθηκε έναντι 27,44 εκατομμυρίων δολαρίων στην Cartier, την σχεδιάστρια του κολλιέ. Και φυσικά, στην πρώτη θέση το μπλε διαμάντι, με τιμή 3,33 εκατομμύρια δολάρια το καράτι. Ολοκληρώνουμε τη λίστα μας με έναν από τους πιο θρηλυκούς πολύτιμους λίθους του κόσμου, το μπλε διαμάντι. Δεδομένης της σπανιότητάς του, κάθε φορά που ένα μπλε διαμάντι βγαίνει σε δημοπρασία, οι top συλλέκτες του κόσμου κάνουν σειρά για να το αποκτήσουν. Αυτό ίσχυε σίγουρα το 2016, όταν ένα εντυπωσιακό διαμάντι έντονου μπλε χρώματος, βάρους 14,64 καρατίων, βγήκε σε δημοπρασία στο Christie's Magnificent Jewels της Γενέβης. Το διαμάντι ονομάστηκε Oppenheimer Blue προς τιμή του προηγούμενου ιδιοκτήτη και πωλήθηκε στην τιμή των 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν και το ροζ διαμάντι έσπασε το ρεκόρ ως το πιο ακριβό κόσμημα που πωλήθηκε ποτέ, το μπλε διαμάντι κατέχει το ρεκόρ ως το πιο ακριβό ανακαράτη διαμάντι, με αξία 3,97 εκατομμύρια δολάρια το καράτι. Πρέπει να αναφέρουμε πως παρόλο που οι προαναφερθέντες πολύτιμοι λίθοι είναι οι πιο ακριβοί, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι και οι πιο ξεχωριστοί. Για παράδειγμα τα μαργαριτάρια. Είναι η μοναδική πολύτιμη λίθη που προέρχονται από ζωντανό οργανισμό. Και για τα μαργαριτάρια θα μιλήσουμε σε μελλοντικό βίντεο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αυτά για σήμερα. Οι 10 πιο ακριβοί πολύτιμοι λίθοι στον κόσμο. Αν θα μπορούσατε να διαλέξετε κάποιον, ποιος θα ήταν αυτός και γιατί? Γράψτε τα σχόλια την προτίμησή σας, όπως επίσης και αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις επιλογές μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο!